βουτιά θανάτου από το ναυάγιο. Άντρας έβγαλε σέλφι και εξαφανίστηκε στο κενό. Αύριο η κρίσιμη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη γνωμοδότηση για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων των υδρογοναθράκων στο Ιόνιο. Ο Άκης Τσελέντης κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για ενεργοποίηση ρηγμάτων και μόλυνση. Πώς σχολιάζουν τις εξελίξεις οι περιφερειακές αρχές Ιωνίου, Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου. Συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία. Φωτιά στο κτίριο της Φαρμακευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία στα λιμάνια την Πρωτομαγιά λόγω απεργίας της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας. Στο κόκκινο προετοιμασίες από τους επιχειρηματίες σε όλες τις τουριστικές περιοχές της Ζακύνθου. Αγανακτισμένοι με το πρόβλημα των σκουπιδιών, προσπαθούν μόνοι τους να αλλάξουν την εικόνα στο νησί. Δεκάδες πολυτελή γιότ έχουν καταπλέψει στο ναύπλιο για την τέταρτη έκθεση σκαφών αναψυχής Mediterranean Yacht Show. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 28 Απριλίου. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνιαν. Ξεκινάμε από τη Ζάκυνθο και μια τραγική είδηση. Ένας 23χρονος σπουδαστής έπεσε στο κενό από τους βράχους πάνω από την πιο διάσημη παραλία στον κόσμο, το Ναυάγιο. Η Βιβί Κωνσταντινίδου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Βιβί, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γεωργία, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς είχαμε αυτό το τραγικό περιστατικό σήμερα στη Ζάκυνθο, λίγο πιο αργά από τις 5.30 με 6 παρά το απόγευμα, υπήρχε ειδοποίηση στο αστυνομικό τμήμα της Ζακύνθου από τουρίστρια Ολλανδικής καταγωγής, η οποία ανέφερε ότι είδε έναν άνδρα να πέφτει από ύψος περίπου 200 μέτρων, όπου βρίσκεται και η διάσημη γνωστή παραλία του Ναυαγίου, λίγα μέτρα μακριά, λίγες δεκάδες μάλλον μέτρα μακριά από την γνωστή εξέδρα, στην οποία πάει πολλοί κόσμος και βγάζει τις φωτογραφίες του. Εκεί βρισκόταν και αυτή η γυναίκα, η οποία είδε το περιστατικό. Αμέσως έστρεψαν εκεί αρχικά πυροσβέστες από το κλιμάκιο, το πυροσβεστικό κλιμάκιο των Ελατίων. Στη συνέχεια ήρθαν και αστυνομικές δυνάμεις. Η κάμερα του Ιόνιαν βρέθηκε εκεί από την πρώτη στιγμή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε στα χέρια μας από την αστυνομική διεύθυνση, ένας νεαρός άνδρας, πρόκειται για βεβαιώθηκε από την έρευνα που έγινε στο κινητό του και την τελευταία κλίση που έκανε ο νεαρός, πρόκειται για 23χρονο σπουδαστή, άγνωστον λοιπόν στοιχείων, μάλλον που δεν μπορούν να δοθούν στην δημοσιότητα. Έκανε βόλτες στην περιοχή της εξέδρας του Ναυαγίου. Προξένησε την περιέργεια και το ενδιαφέρον των ανθρώπων που έχουν τις καντίνες, τις τουριστικές καντίνες εκεί. Τον ρώτησαν αν ψάχνει κάτι, αν αναζητά κάτι, γιατί τον είδαν ότι δεν ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, όπως μας ανέφεραν οι ίδιοι. Ήταν ταραγμένος, ήταν στεναχωρημένος, δεν απάντησε σε κανέναν, γι' αυτό και δεν ήξεραν αν ήταν Έλληνας ή ξένος. Σίγουρα δεν ήταν μια γνωστή φυσιογνωμία της περιοχής. Λίγα λεπτά αργότερα, μάλλον ο άνθρωπος αυτός κυκλοφορούσε αρκετή ώρα ψάχνοντας ίσως το κατάλληλο σημείο. Μερική ώρα αργότερα υπήρξε ειδοποίηση στο αστυνομικό τμήμα από την τουρίστρια ότι είδε άνδρα να πέφτει από τα βράχια. Όντως στο σημείο από όπου έπεσε, που είπαμε ότι είχε πολύ μεγάλο ύψος, είχε αφήσει το κινητό του τηλέφωνο κουμπισμένο σε ένα βράχο και ένα σακίδιο με τα προσωπικά του αντικείμενα. Αυτά βρίσκονται στην ασφάλεια, τα έχει παραλάβει η ασφάλεια στην αστυνομική διεύθυνση της Ζακύνθου και διερευνά την υπόθεση. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι μάλλον πρόκειται, χωρίς ακόμα να είναι τίποτα επιβεβαιωμένο, ότι πρόκειται για αυτοκτονία. Ο νεαρός έβγαλε μία selfie που βρέθηκε στο κινητό του και στη συνέχεια βούτυξε στο κενό. Μάλιστα. Τραγική υπόθεση, συγκλονιστικά και συγκλονιστικές και οι εικόνες που βλέπουμε. Βίνα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Και να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Συνεδριάζει αύριο το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων που θα γνωμοδοτήσει για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τους υδρογονάνθρακες. Οι αντικρουόμενες επιστημονικές απόψεις δημιουργούν σύγχυση στους κατοίκους των νησιών που θέλουν να μάθουν αν θα επηρεαστεί η σεισμικότητα στην περιοχή και η τουριστική ανάπτυξη από τις έρευνες και την εξόρυξη. Το Ιόνιαν απόψε ανοίγει και πάλι το φάκελο των υδρογονάνθρακων. Να δούμε ποια είναι τα βήματα που έχουν γίνει μέχρι στιγμής και ποιες οι απόψεις των επιστημόνων. Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα και αντικρουόμενες οι επιστημονικές απόψεις για τις έρευνες υδρογονανθράκων στο Ιόνιο, μία μόλις ημέρα πριν τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων που θα γνωμοδοτήσει για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Να σας πω λοιπόν ότι οι υδρογονάνθρακες είναι εγκλωβισμένοι μέσα σε πόρους στα 3.000 μέτρα, στα 4.000 μέτρα, στα 2.000 μέτρα. Και εμείς τι κάνουμε, κάνουμε τη γεώδρυση και παίρνουμε μέσα από τους πόρους το κύτταρμα. Δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να ενεργοποιηθεί ένα ρήγμα για να προκαλέσει ένα σεισμό. Έχει αποδειχθεί το τελευταίο καιρό ότι σε πολλές περιπτώσεις, όπως π.χ. στην Οκλαχώμα, θα πω ένα παράδειγμα, μια τελώς ασεισμική περιοχή και μετά τις αντλήσεις που έγιναν είχαμε 5,2 ρίχτερ. Αλλά το θέμα δεν είναι να γίνει κάποια διέγερση, γιατί και 4 και 4,5 και 5 να κάνει, και 5,5 να κάνει και 6 να κάνει. Τα Ιόνια είναι καλά φτιαγμένα. Είναι καλά χτισμένα. Το θέμα είναι αλλού. Το θέμα είναι τι επιπτώσεις θα έχει αυτή η σεισμική δράση πάνω στη γεώτρηση καθ' αυτή, γιατί μόλις μπορεί να έχουμε. Η
γεωγραφική περιοχή των ερευνών μπορεί να χαρακτηρίζεται πατραϊκός κόλπος, ωστόσο, όπως φαίνεται από τους χάρτες, πρόκειται για οικόπεδα του Ιωνίου. Ακόμα και αν υπάρχει κοίτασμα, θα είναι πολύ μακριά από τουριστικές ακτές. Μπορεί να είναι 40 ή 50 χιλιόμετρα μακριά από τις ακτές της Ακίνθου ή της Κέρκυρας. Κάτι που σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει όχι οπτική επαφή, ούτε καν επαφή. Οι διαβεβαιώσεις αυτές, ωστόσο, έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τη γνωμοδότηση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, που τονίζει ότι ειδικά το οικόπεδο 10, που αφορά και την περιοχή των στροφάδων, που εκτός των άλλων συγκεντρώνει το 50% της παραγωγικής δραστηριότητας της θαλάσσιας χελώνα στη Μεσόγειο, πρέπει να εξαιρεθεί των ερευνών. Ασαφή χαρακτηρίζει τη στάση της Περιφερειακής Αρχής ο επικεφαλής της παράταξης Νέα Ιόνιος Πολιτεία και πρώην Περιφερειάρχης Σπύρος Σπύρου. Περιφερειακή Αρχή, η οποία δεν μας είχε ψηφίσει τότε τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κρατάει μια ασαφή στάση ακόμα και σήμερα. Τελικώς όλα θα κριθούν αύριο, όταν και το Περιφερειακό Συμβούλιο θα κληθεί να γνωμοδοτήσει θετικά ή αρνητικά για τη μελέτη. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει λοιπόν ο καθηγητής σεισμολογίας Άκης Τσελέντης για τις γεωτρήσεις στο Κατάκολο. Ο κύριος Τσελέντης μίλησε και στην εφημερίδα Κόσμος και θα δούμε πιο αναλυτικά τα νέα στοιχεία. Να συνδεθούμε με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου, τον Νίκο Γιαπρακά και τον Διευθυντή Σύνταξης της εφημερίδας Κόσμος Κωνσταντίνο Φλαμή. Καλησπέρα στους συναδέλφους. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, να ξεκινήσουμε με αυτά τα νέα στοιχεία από τον κύριο Τσελέντη. Κίνδυνο για ενεργοποίηση ρηγμάτων και καταστροφής περιβάλλοντος. Ανησυχούν οι πολίτες της Δυτικής Ελλάδας, του Ιωνίου και όχι μόνο. Ποια είναι οι νέες επισημάνσεις που προκύπτουν από τον καθηγητή? Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Άκουσα και το ρεπορτάζ σας πριν και δεν ξέρω ποιος μιλούσε στην αρχή, όπου είπε ότι δεν καταλαβαίνω πως μια γεώτρηση μπορεί να ενεργοποιήσει διπλανά σεισμικά ρήγματα. Το ζήτημα δεν είναι τόσο πολύ αυτό, γιατί ακόμα και στην Οκλαχώμα, την ασυλμική Οκλαχώμα, η οποία δεν έδινε ποτέ σεισμούς και ξαφνικά, πριν από λίγους μήνες, το φθινόπωρο του 2016, δίνει 5,7 με όποιες καταστροφές είχαμε εκεί. Άλλο είναι το θέμα. Άλλο θίγει ο Τσελέντης, μιλώντας στον κόσμο σήμερα, ότι ακόμα και με 2,5 ρίχτερ μπορεί να έχουμε φαινόμενο μεξικού. Το φαινόμενο αυτό λέγεται blowout. Και τι σημαίνει αυτό? Υπερχείληση δηλαδή της γεώτρησης στη θάλασσα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει και με ένα σεισμούλι 2,5 ρίχτερ, όπως το ακούτε. Δηλαδή είναι πάρα πολύ απλό. Είναι μέσα στο γεωτρύπανο στη γεώτρηση, γίνεται ένα σεισμός 2,5 ρίχτερ, γιατί δεν γίνει καμία μελέτη μικροζωνική εκεί στην περιοχή. Οπότε όλο το πετρέλαιο φεύγει προς τα πάνω, ό,τι έγινε στο Μεξικό δηλαδή. Και καταλαβαίνετε λοιπόν και θα είναι η έκταση καταστροφής της περιβαλλοντικής εάν γίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή αν γίνει το blowout. Θυμίζω, στο Μεξικό είχαμε 4 εκατομμύρια βαρέλια, είχαμε επί 6-7 μήνες συνεχώς διαρροή πετρελαίου μέχρι να το μαζέψουνε και εκεί μιλάμε για εταιρείες πολύ μεγάλες, μιλάμε για BP, μιλάμε για Shell, μιλούσαμε μάλλον το 10 στο Μεξικό και μιλάμε για εταιρείες που είχαν την τεχνολογία να το κάνουν αυτό. Και θυμίζω τι έγινε, αυτό λέει ο Τσελέντης, δηλαδή πρέπει να βυθίσουν κάπου το γεωτρύπανο και να το βοηθήσουν εκεί που θα γίνει μια μελέτη μικροζωνική, ώστε να μην επηρεάζεται από την πλανά ρήγματα και ξαφνικά με ένα 2,5 ρίχτερ έχουμε φαινόμενο blow. Τα ρήγματα, ή μάλλον η ενεργοποίηση των άλλων ρήγματων. Και θα σας πω γιατί λόγο το λέω αυτό. Διότι ακόμα και 5 ρίχτερ να έχουμε στην Δυτική Ελλάδα και 5,5 ρίχτερ, τι να μας κάνει στη Ζάκυνθο ή στην Πάτρα το 5 ρίχτερ ή στην Κεφαλονιά. Τίποτα δεν είναι. Δεν φοβάται αυτό, Τσελέντης. Το blow out φοβάται. Μάλιστα. Είναι σίγουρα κάποιες επιστημονικές επισημάνσεις που δεν μπορούν να διαφύγουν της προσοχής μας. Βεβαίως, αυτό που δημιουργεί μεγαλύτερη ανησυχία είναι οι αντικρουόμενες επιστημονικές απόψεις. Δεν συγκλίνουν. Να ευχαριστήσουμε τον Κωνσταντίνο Φλαμή για το ρεπορτάζ. Αυτά λοιπόν που ήταν και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόσμος με τίτλο «Μαύρη κατάρα στο Κατάκολο». Να έρθω στους συναδέλφους. Ανδρέα, βλέπουμε λοιπόν πώς έχει η κατάσταση. Αυτό το φάκελο των υδρογονανθράκων τον άνοιξε το την περασμένη εβδομάδα, αντικρουόμενες επιστημονικές απόψεις και από την άλλη βλέπουμε ότι και οι περιφερειακές αρχές που έχουν έναν πολύ ενεργό ρόλο πρέπει να δούμε πώς θα κινηθούν από εδώ και στο εξής. Αύριο συνεδριάζει, όπως είπαμε, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Ίσων για την γνωμοδότηση, για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Όλη αυτή η κουβέντα, γιατί γίνεται? Γιατί δεν υπάρχει ενημέρωση. Αυτό είναι το βασικό. Και δεν υπάρχει, με συγχωρείτε, ενημέρωση στις τοπικές κοινωνίες.
υπάρχει ένα μπλέξιμο. Πρώτα απ' όλα το βασικότερο είναι κάτι το οποίο εμένα με απασχολεί πάρα πολύ, γιατί το έχω ξαναπεί πολλές φορές, δεν το χωράει το μυαλό μου. Τελικά ποια είναι τα όρια του Πατραϊκού και ποια είναι τα όρια του Ιωνίου? Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι οι αντικρουόμενες επιστημονικές απόψεις. Ο κύριος Τσελέντης λέει ότι, όπως ακούσαμε για τον συνάδελφο τον Κωνσταντίνο, τον Φλαμή, ότι με 2,5 ρίκτερ θα γεμίσει πετρέλαιο η περιοχή. Ο κύριος Ζελιλίδης αποκλείει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το άλλο σκέλος. Το βασικότερο όμως είναι και ότι όλη αυτή η συζήτηση γίνεται γιατί δεν υπάρχει ενημέρωση. Γιατί έγινε μια προσχηματική, να την πω, μια προσπάθεια, να την πω, ενημέρωσης από την πλευρά της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, στην οποία κάποια στιγμή ακούστηκε ότι έπρεπε να συμμετάσχουν και οι Δήμοι, και οι Δήμοι δεν έχουν καμία ιδέα, δεν τους έχει σταλεί κανένα τέτοιο αίτημα και δεν τους έχει γίνει καμία τέτοια κουβέντα. Υπάρχει ένα ζήτημα γύρω από αυτό λοιπόν, γύρω από την ενημέρωση των πολιτών για το τι πρόκειται να συμβεί στο Ιόνιο. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι έχουμε προσπαθήσει πάρα πολλές φορές να έρθουμε σε επικοινωνία με τον Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσων, εν ώψη, όπως είπαμε, και τη συνεδρίαση, για να δούμε όλα αυτά τα θέματα. Να καλησπερίσουμε όμως τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Απόστολο Κατσιφάρα. Είναι εδώ μαζί μας. Κύριε Περιφερειάρχα, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Λοιπόν, φαίνεται, τουλάχιστον από αυτά που διατυπώνουν οι επιστήμονες, ότι δημιουργείται μία ανησυχία. Όπως ξέρουμε, αυτά τα οικόπεδα αφορούν επί της ουσίας και τις τρεις περιφέρειες, βάζω μέσα και την περιφέρεια Ηπείρου. Εσείς πώς βλέπετε να διαμορφώνεται αυτή η κατάσταση? Καταρχήν, να πω ευθύς εξ αρχής ότι δεν θέλω να μπω ανάμεσα σε διαφορετικές επιστημονικές προσεγγίσεις. Δεν είμαι ειδικός, δεν θα κάνω τον ειδικό. Έχω μάθει να σέβομαι και πάντα να είμαι προσεκτικός. Εμείς ως περιφέρεια, να πω τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Πήραμε πάνω μας όλο το κομμάτι της διαβούλευσης προκειμένου για να εγκριθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Όχι μόνοι μας. Επειδή δεν είμαστε ειδικοί και έχουμε ένα πολύ, αν το θέλετε, εξειδικευμένο θέμα, με όχι μεγάλη κουλτούρα και εμπειρία στην Ελλάδα, και πήραμε ως σύμβουλο το Τεχνικό Επιμελητήριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος. Και με βάση αυτό κάναμε μια ευρύτατη διαβούλευση. Ακούω τον κύριο Παπαδημητρίου για αυτά, αλλά εμείς πρέπει να πω ότι οι διαβουλεύσεις κρατήσανε πάνω από 4 μήνες. Με τις τοπικές κοινωνίες. Κύριε Κατσιφάρα, μία στην Ηλία, μία στην περιοχή της Ηλίας και μία στην Αχαΐα, έτσι. Οι δύο ήταν οι μεγάλες, οι μαζικές, αλλά δεν ήταν μόνο αυτές. Επιστημονικά ζητήματα είχαν τεθεί τότε, θυμάστε? Κοιτάξτε, θέλω πάλι να είμαι πολύ προσεκτικός. Είναι καλό ότι όταν έχεις 4 μήνες ανοιχτή διαβούλευση, ανοιχτή, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, φορείς, περιβαλλοντικές οργανώσεις, σύλλογοι, δηλαδή για μια πολύ ανοιχτή διαδικασία, ουσιαστικά επί της ουσίας ποτέ δεν τέθηκε τέτοιο θέμα. Είπα, σέβομαι τις απόψεις και θα το κάνω πάντα στη ζωή μου. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο για την εμπειρία του Πρίνου. Πού είναι στην Ελλάδα? Επειδή, συγγνώμη, κύριε Περιφερειάρχα, μία ερώτηση. Επειδή είπατε ότι ακούτε τις απόψεις και τις σεβόμαστε όλοι, δεν σας ανησυχούν αυτά που λέει ο κύριος Τσελέντης? Δηλαδή, εσείς ως Περιφερειάρχης, αν έρθουν οι πολίτες και σας πούν, ο κύριος Τσελέντης λέει αυτό, δεσμεύεστε για την ασφάλεια? Θέλετε να μου πείτε, τα πάντα με ανησυχούν. Ναι, τα πάντα με ανησυχούν. Αλλά πάλι, όταν μια περιφέρεια έχει κάνει τόσο ανοιχτή διαβούλευση, ανοιχτή, και δεν κάναμε εμείς τον ειδικό, αναθέσαμε στο Τεχνικό Επιμελητήριο. Καλέσαμε πανεπιστήμια, φορείς, ερευνητικά κέντρα, οι πάντες συμμετείχαν. Και βεβαίως, παίρνω και μια εμπειρία του Πρίνου. Είναι στο Αιγαίο ο Πρίνος? Είναι. Είναι 40 χρόνια περίπου που λειτουργεί. Είναι και εκεί σεισμογενής περιοχή? Είναι. Δεν θέλω να κάνω τον ειδικό. Και δεν θα το κάνω, και γι' αυτό κάθε επιστημονική τοποθέτηση έχει μια αξία. Να πάμε λίγο να θέσουμε τι είναι αυτή η οικονομία των υδρογονανθράκων και αν είναι πραγματική οικονομία.
στην Ελλάδα μας χρόνια τώρα δεν γίνεται μία μεγάλη συζήτηση ότι έχουμε τόσα πετρέλαια, τόσο φυσικό αέριο και δεν κάνει τίποτα η πατρίδα. Δεν είναι μία δημόσια συζήτηση για πάνω από 50-70 χρόνια στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά φτάνουμε κάπου. Φτάνουμε κάπου. Έχει σημασία για την εθνική οικονομία. Έχει. Έχει σημασία για την εθνική ανεξαρτησία να έχουμε εμείς και να αξιοποιούμε τον ορυκτό μας πλούτο. Έχει. Έχουμε επιστημονικά ιδρύματα, ειδικούς επιστήμονες. Έχουμε. Έχουμε καλές εμπειρίες από το εξωτερικό που μπορούμε να πάρουμε. Έχουμε. Άρα λοιπόν έχουμε τη γνώση, τη δύναμη, αλλά πρέπει να έχουμε και την πολιτική βούληση και ευθύνη. Θέλουμε ή δεν θέλουμε. Μάλιστα. Κύριε Περιφερειάρχα, με όλες τις τεχνικές προδιαγραφές. Θα μου επιτρέψετε. Και με τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές. Θα μου επιτρέψετε. Εγώ νομίζω ότι το θέμα των υδρογονάνθρων γοναθράκων είναι ένα μεγάλο εθνικό θέμα. Μπορεί να είναι μια μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία, αρκεί με τον καλύτερο, υπεύθυνο και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο να τους αξιοποιήσουμε. Όλοι αυτοί οι παράμετροι που βάζετε, κύριε Κατσαφάρα, είναι πάρα πολύ σημαντικοί και έχει μεγάλη σημασία να ακούσουμε. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Σπύρος Γαλιατσάτος, αντιπεριφερειάρχης τουρισμού των Ιωνίων Νήσων. Οι ίδιοι θα είναι και οι προβληματισμοί. Να τον ακούσουμε, ωστόσο, εν ώψη της αυριανής συνεδρίασης. Κύριε Γαλιατσάτε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και ιδιαίτερα στον φίλο Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος, τον κύριο Απόστολο Κατσιφάρα. Λοιπόν, καλησπέρα, Σπύρο μου, καλησπέρα. Το Ιόνιον ανοίγει σήμερα αυτή τη συζήτηση, διότι είναι ένα θέμα που απασχολεί επί της ουσίας τρεις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ιωνίου και Ηπείρου. Οι προβληματισμοί είναι ίδιοι, οι περιφέρειες έχουν γνωμοδοτήσει, αύριο γνωμοδοτεί η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Βλέπουμε όλη αυτή την ανησυχία που υπάρχει από την επιστημονική κοινότητα για το θέμα της σεισμικότητας της περιοχής αλλά και των φορέων για το αν θα επηρεαστεί η τουριστική ανάπτυξη των νησιών. Κύριε Γαλιατσάτε, ποιες είναι οι σκέψεις σας? Κοιτάξτε, εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να ούτε την περιφέρεια να δεσμεύσω, ούτε το Περιφερειακό Συμβούλιο αύριο το οποίο θα συνεδριάσει επί του θέματος. Απλώς καταθέτω δικές μου απόψεις. Ακούσαμε εδώ την προηγούμενη εβδομάδα, τους είχαμε ακούσει και με τηλεδιάσκεψη που είχαμε Περιφερειακό Συμβούλιο πριν λίγες μέρες, αλλά και προχτές στην Κεφαλονιά τους εκπροσώπους, τον κύριο δεν θυμάμαι το όνομά του από το Υπουργείο, και έναν άλλο κύριο από τα ελληνικά πετρέλαια. Ακούστε, παρότι η κύρια αυτή ήταν εξόχως καθησυχαστική και εκεί επικέντρωσαν. Έτσι, δηλαδή είναι δύο παίχτες του ίδιου παιχνιδιού, χωρίς να ακούγεται άλλη άποψη. Εν τούτης άφησαν πάρα πολλά κενά. Δηλαδή δημιούργησαν χειρότερη ανησυχία από αυτή την οποία προσπάθησαν να καλύψουν. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα κενά και μάλιστα, ακούστε, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, η αρμόδια δηλαδή, η υπηρεσία της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, έτσι, εκδηλώνει αμφιβολίες για την πληρότητα του φακέλου της μελέτης. Συγκεκριμένα, σε κάποιο σημείο αναφέρω ότι τα προτιμόμενα μέτρα δεν καλύπτουν πλήρως τα θέματα της πρόληψης για την αντιμετώπιση των ατυχημάτων, καθώς και τα μέτρα αντιμετώπισης των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων κατά τη φάση της έρευνας της λειτουργίας. Επίσης αναφέρει ότι απαιτείται μηχανισμός ανεξάρτητης επαλήθευσης των κρίσιμων στοιχείων για την ασφάλεια και το περιβάλλον στη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής της εγκατάστασης, συμπαριλαμβανομένου την περίπτωση παραγωγικών εγκαταστάσεων του σταδίου σχεδιασμού. Δηλαδή, για να μην προχωρήσω παρακάτω και κουράσω, εγώ θέλω να πω τούτο. Όπως είπε ο κύριος Κατσιφάρας, δεν μπορεί κανείς να πει εύκολα όχι στην όποια ανάπτυξη. Εδώ μπαίνει όμως ο συλλογισμός κατόπιν διάφορων επιστημονικών τοποθετήσεων από πάρα πολλές πλευρές. Μήπως θα βγει άθρακες ο θησαυρός, αντίδρογον άθρακες βγει άθρακες. Διότι εάν η ζημιά η οποία μπορεί να προκληθεί στη βιοπικιλότητα και σε κάποια άλλα πράγματα είναι πολύ μεγαλύτερη των όποιων ωφελημάτων τα οποία είναι στο απότερο μέλλον, γιατί ακούστε εδώ λένε για ένα 5% φόρο για την αυτοδιοίκηση.
το οποίο το πάρουν, λέει, οι αρμόδιες περιφέρειες και οι δήμοι. Και ρωτώ, μήπως στο ύψος της Κέρκυρας διεκδικήσει και η Αλβανία τα δικά της? Και ποιος θα τα πάρει αυτό το 5%? Η περιφέρεια Επίρου, η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, η περιφέρεια Πελοποννήσου? Και πότε, όταν έχουμε τεράστια, θα έχουν οι εταιρείες αυτοί τεράστιες αποσβέσεις? Γιατί όταν κάθε γεώτρηση που κάνουν κοστίζει από 20 έως 45 εκατομμύρια, και αν ακόμα γίνει η σύμβασή τους, θα συνεχίσουν επί 7-8 χρόνια το λιγότερο να μελετούν και να δαπανούν. Σας ερωτώ, πότε αυτός ο δυσμύρος τόπος θα πάρει κάτι όταν το αποδοτικό και το οποίο θα καλύπτει το μέρος της ζημιάς? Γιατί σίγουρα θα προκληθεί ζημιά, δεν το συζητάμε. Κύριε Δαλιατζάντος, αν μου επιτρέπετε, έθεσε ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και αφορά και τον κύριο Κατσιφάρα, το ερώτημα που θα κάνω. Και αν μπορούμε παρακαλέσω το σκηνοθέτη μας, αν μπορεί να μας δείξει το χάρτη. Ποια είναι τα όρια του Πατραϊκού και πού είναι το Ιόνιο? Δηλαδή, υπάρχει ένα ζήτημα. Οι Πατρινοί ξέρουν μέχρι πού είναι και μπορεί να φαίνεται αστείο, αλλά δεν είναι. Αυτό είναι Πατραϊκός κόλπος. Ας πούμε αυτό που ξεκινάει το 18 η γεώτρηση των ΕΛΠΕ. Είναι, συγχωρήστε μου τη φράση, είναι βαφτισμένο Πατραϊκός κόλπος. Επίσης, οι υπόλοιπες γεωτρήσεις που είναι να γίνουν σε 4 χρόνια, να ξεκινήσουν οι έρευνες και να γίνουν τα επόμενα στα επόμενα 4 χρόνια, αν και εφόσον και υπάρχει, είναι καθαρά Ιόνιο. Γιατί έχουν βαφτιστεί Πατραϊκός κόλπος? Και δεν είναι μόνο οι κάτοικοι του Ιωνίου που διερωτώνται, είναι και οι κάτοικοι της Πάτρας. Έχουμε μια απάντηση γι' αυτό, γιατί βαφτίστηκε Πατραϊκός κόλπος το Ιόνιο? Και ποιος έχει την ευθύνη, Αντρέα, γι' αυτό? Φυσικά ποιος έχει την ευθύνη. Ναι, αν έχω το λόγο, νομίζω ότι κάνουμε σκιαμαχίες και γυρίζουμε γύρω από την ουρά μας. Γεωγραφικά το έχει λήξει, η γεωγραφία το λέει αυτό, κύριε Παπαδημητρίου. Και τότε γιατί λέγεται Πατραϊκός? Δεν είναι εκβολές όλοι του Πατραϊκού κόλπου. Μα τι λέμε? Τι είναι? Μα δεν είναι. Πού είναι? Ένας να δει το χάρτη, δεν είναι το οικόπεδο στην είσοδο του Πατραϊκού κόλπου. Είναι στην είσοδο, δεν είναι στον Πατραϊκό. Είναι και Ιόνιο. Το Ιόνιο δεν συνοδεύει με τον Πατραϊκό κόλπο. Κύριε Περιφερειάρχα, μισό λεπτό, γιατί θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Δεν είναι Πατραϊκός κόλπος. Εκεί είναι τα σύνορα, πολύ καλά λέτε. Εντάξει. Είναι είσοδο. Είναι Ιόνιο. Είστε γεωγράφος, πέστε το. Εγώ δεν είμαι. Όχι, δεν είμαι, αλλά ξέρω τουλάχιστον από το σχολείο. Θυμάμαι ότι Πατραϊκός κόλπος είναι μέχρι. Ένα απλό πολίτη βλέπει ότι είναι Ιόνιο και Πατραϊκό. Και γιατί Πατραϊκός? Είναι Ιόνιο, δεν είναι Πατραϊκός, είναι και Πατραϊκός, όπως το λέτε. Ορίστε. Να σας μιλάω, δεν μπαίνω, δεν είναι θέμα αντιπαράθεσης περιφερειών. Δεν μπαίνω καν. Όχι, αντιθέτως. Δεν το λέμε, είναι θέμα αντιθέτως είναι, κύριε είναι... Παπαδημητρίου, καν. Καν. Νομίζω η απάντηση δίνεται μόνη της, αρκεί να δεις το χάρτη. Τίποτε. Μπορούμε να ξαναδούμε το χάρτη, να παρακαλέσω το σκηνοθέτη μας. Ναι, κύριε Γαλιατσάτε. Αν μου επιτρέπετε. Αν μου επιτρέπετε για να πάμε λίγο να μπορέσουμε να συνοηθούμε και να μην δημιουργήσουμε... Αυτό δεν είναι Πατραϊκός πάντως. Καλά, εντάξει. Αφού βρέχει την Κεφαλονιά, τη μισή είναι Πατραϊκός. Κρατήστε την άποψή σας. Μα δεν είναι άποψή μου, είναι άσπρο ή μαύρο, δεν υπάρχει γκρίζο. Είναι Πατραϊκός, αυτό αν μου πείτε είναι εντάξει. Αν βλέπετε, είναι από τα σύνορα της Ετωλοακαρνανίας και βγαίνει ακριβώς στον Άραξο. Μα τι λέμε? Δηλαδή, αν γίνει κάτω αριστερά, όπως το κοιτάμε, κάτω αριστερά στη γωνία, δεν θα είναι Πατραϊκός κόλπος? Με συγχωρείτε, ωραία. Δεν μπαίνω καν σε αυτό το θέμα που θέλετε εσείς. Δεν το θέλω εγώ, οι πολίτες το ρωτάνε. Είναι από μόνη της, είναι Ιόνιο και Πατραϊκός. Απλά πράγματα. Αν μου επιτρέπετε να παρέμβω. Ναι, κύριε Γαλιατσάτε, σας ακούμε, ναι. Συμφωνώ με τον κύριο Κατσιφάρα στο εξής, ότι δεν τίθεται θέμα περιφερειών σε ποιον είναι το ένα κομμάτι και ποιον το άλλο. Εδώ, αν υπάρξει ζημία, είναι για όλους. Αν υπάρξει όφελος, δεν θα με ενδιαφέρει να πάρει όλα η Πάτρα. Για το όνομα του Θεού. Γιατί η εθνική οικονομία τα παίρνει. Είναι συγκοινωνούντα δοχεία η εθνική οικονομία και δεν τίθεται. Και μακάρι να υπάρξουν ωφέλη και ας τα πάρει όλα η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Δεν τίθεται το θέμα εκεί. Το θέμα είναι να μην γίνει ζημία και να την υποστούμε όλοι. Έτσι. Εκεί είναι η αγωνία δική μας. Ναι, κύριε Κατσιφάρα. Η άποψη Σπύρου είναι σωστή του κύριου Γαλιατσάτου. Κοιτάξτε, εθνική ευθύνη είναι και εθνική οικονομία. Δεν πρέπει όταν η πατρίδα είναι ταπεινωμένη, χρεοκοπημένη, να μην δούμε την αξιοποίηση των εθνικών πόρων με την προστασία του περιβάλλοντος. Να προστατεύσουμε την τουριστική οικονομία μας, το θαλάσσιο οικοσύστημα, τις ακτογραμμές μας,
Μπορούμε. Υπάρχουν όλα τα μέσα, υπάρχουν τεχνολογία, βούληση να χρειάζεται και επιχειρησιακό σχέδιο. Διαφορετικά θα διαχειριζόμαστε για πολλά πολλά χρόνια τη μιζέρια μας. Νομίζω πρέπει να ξεφύγουμε από τοπικισμούς, να δούμε το εθνικό συμφέρον, να δούμε το περιβαλλοντικό συμφέρον. Γι' αυτό είπα ότι εγώ δεν είμαι ειδικός, ούτε ποτέ θα κάνω τον ειδικό επιστήμονα. Κύριε Κατσιφάρα, ερετός εκπρόσωπος θεσμού και έχω μάθει να συνδιαλέγουμε, να κουβεντιάζουμε με τους ειδικούς, τους επιστήμονες και να παίρνουμε συλλογικές αποφάσεις. Προσέξτε, είναι κρίσιμη περίοδος το τι θα γίνει στο μέλλον τους υδρογονάνθρακες. Πολύ κρίσιμη. Εμείς σαν Περιφερειακό Συμβούλιο συζητήσαμε ανοιχτά και μετά από 4 μήνες διαβούλευσης η έγκριση των μελετών ήταν με ευρύτατη πλειοψηφία. Αν θυμάμαι καλά στους 51, από τους 51 οι 45 ή 47 είχαν ψηφίσει ναι στην έγκριση. Από αυτή τη διαβούλευση μπορείτε να πείτε ότι εσείς ως Απόστολος Κατσιφάρας αφήστε τον Περιφερειάρχη. Γιατί είναι ένα ερώτημα το οποίο το έχουμε πει και στην αρχή, ταλανίζει τους πολίτες. Είστε καθησυχαστικό, σας έχουν καθησυχάσει τα όσα βγήκαν από αυτές τις διαβουλεύσεις σχετικά με τα όσα ακούμε από την άλλη πέρα, από τον κύριο Τσελέντη, ας πούμε. Δηλαδή, πιστεύετε εσείς ότι υπάρχει ασφάλεια να μην ανησυχεί ο κόσμος? Νομίζω, κύριε Παπαδημητρίου, το ερώτημα τίθεται λάθος. Τίθεται λάθος. Να το πω λίγο διαφορετικά. Όταν το τεχνικό επιμελητήριο έκανε τη διαβούλευση, δεν μίλησε με τα πανεπιστήμια? Δεν μίλησε με τα ερευνητικά ιστιτούτα? Δεν ήταν μια ανοιχτή δημόσια, ένας ανοιχτός δημόσιος διάλογος? Δεν κάναμε στον Πόρτο Ρίο, τη θυμάται ο κύριος Διαπρακάς, μια ανοιχτή συζήτηση, παρουσία και του Υπουργού με πάνω από 300 άτομα, αν θυμάμαι καλά? Δεν κάναμε αντίστοιχη διαδικασία στον πύργο? Εγώ ένα με προβληματίζει, αυτή η χώρα ποτέ δεν θέλει να κάνει ένα βήμα οργανωμένα προς το μέλλον. Αντίθετα, έρχεται, ανακυκλώνεται, τρώει τις σάρκες της και επίσης κάτι ακόμη. Ακόμη και αν υπάρχει μια νέα επιστημονική προσέγγιση. Νέα. Εδώ είμαστε. Όλοι είναι. Δεν υπάρχει κάτι που αποκλείει να ακούεις μια άλλη άποψη επιστημονική. Κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Κατσιφάρα, καταλαβαίνουμε από αυτή τη συζήτηση ότι οι προβληματισμοί είναι κοινοί. Αυτή τη χρονική στιγμή, έτσι όπως έχει η κατάσταση, δεν θα ήταν μια κατάλληλη ώρα να κάτσουν κάτω οι περιφερειάρχες, να υπάρχει κατά κάποιο τρόπο μια κοινή αντιμετώπιση σε αυτό το θέμα? Για ποιο θέμα να καθίσουμε κάτω, με συγχωρείτε, για ποιο θέμα? Δεν είναι ένα θέμα, από τη στιγμή που είναι ένα θέμα που αφορά... Να μοιράσουμε τη θάλασσα? Όχι, όχι. Να μοιράσουμε τη θάλασσα? Όχι, όχι. Να υπάρχει μια... Μην λέτε τώρα. Να υπάρχει θα μια... Θα ήμασταν κατώτεροι των περιστάσεων και της ιστορικής μας ευθύνης να μοιράζουμε τη θάλασσα που είναι ενιαία. Άλλο σας λέει. Να λυθούν οι ανησυχίες που έχουν οι κάτοικοι των περιοχών αυτών. Τουλάχιστον στο κομμάτι... Τη διαβούλευσή μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Τι κάναμε? Έγινε σε επίπεδο τεχνικό, από ό,τι καταλάβαμε. Έγινε σε επίπεδο τεχνικό. Από 2012. Το ερώτημα είναι αν πρέπει οι τρεις περιφέρειες να γίνει μια οργάνωση ημερίδων διαπεριφερειακών και οι τρεις περιφέρειες μαζί για να ενημερωθούν οι πολίτες. Να ξαναγυρίσουμε επί ποιου θέματος, κύριε Παπαδημητρίου? Επί όλων των θεμάτων. Να καθεσυχαστούν οι όποιες... Ποιο θέμα, πέστε μου πρακτικά. Για όλα, αν υπάρχει κίνδυνος. Πρακτικά. Ασφάλεια, σας λέω. Να μοιράσουμε τη θάλασσα? Όχι, σας ρωτάω, άλλο σας λέω. Υπεύθυνοι περιφερειάρχες να μοιράζουμε? Κύριε Περιφερειάρχα, άλλο σας λέω. Δεν σας λέω να μοιράσετε τη θάλασσα. Επειδή λοιπόν αφορά τρεις περιφέρειες αυτή η υπόθεση των υδρογονανθράκων, να γίνουν διαπεριφερειακές ημερίδες, να είναι και από τις τρεις περιφέρειες και να κληθεί κόσμος και από τις τρεις περιφέρειες και να γίνει σε προκαθορισμένες πόλεις ή σημεία της κάθε περιφέρειας για να υπάρξει ή να καθησυχαστούν, να δεχτεί τα ερωτήματα από πολίτες. Δεν θέλω να πω σε αυτό, με συγχωρείτε κύριε Παπαδημητρίου, εγώ δεν θέλω. Κάναμε όλες τις διαβουλεύσεις μας, τις κάναμε ανοιχτά, δημόσια, με επικεφαλή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, που είναι και σύμβουλος του κράτους. Ακούσαμε τους πάντες.
Από τη στιγμή όμως που υπάρχει ανησυχία, γιατί να μην υπάρχει ανησυχία. Αντρέα, η ανησυχία εντείνεται, ιδίως όταν βλέπουν και οι πολίτες της Δυτικής Ελλάδας πρωτοσέλιδα όπως αυτά που σχολιάζαμε πριν από την εφημερίδα Κόσμος, μαύρη κατάρα στο κατάκολο. Να, αυτό που βλέπουμε τώρα στις οθόνες μας. Άρα, ανησυχία υπάρχει, υπάρχει και τώρα. Όχι μόνο στο Ιόνιο και στη Δυτική Ελλάδα. Να ξαναπώ κάτι και να μην έχω πάλι το λόγο. Ναι, παρακαλώ, σας ακούμε, ναι. Έχω το λόγο. Ναι, ναι. Είπα από την πρώτη στιγμή, σέβομαι όλες τις επιστημονικές προσεγγίσεις. Δεν είμαι ειδικός. Και δεν είναι ο ρόλος μου να κάνω τον ειδικό. Αντίθετα, αυτό είναι μία συζήτηση στο χρόνο που πρέπει. Πάντα οι επιστημονικές προσεγγίσεις έχουν την αξία τους. Είπα επίσης ότι ο Πρίνος είναι 40 χρόνια στο Αιγαίο. Το Αιγαίο δεν είναι μια σεισμογενής περιοχή. Δεν κάνω τον ειδικό. Αναρωτιέμαι και εγώ. Βάζω και εγώ κάποια ερωτηματικά. Είναι. Δεν είναι κάτι άλλο. Εμπάσχευση, νομίζω ότι ο κάθε φορέας μπορεί με τον υπεύθυνο τρόπο να χειριστεί τα θέματα. Εμείς ακούμε τους επιστήμονες. Ακούμε τους συμβούλους του κράτους, ακούμε το Υπουργείο. Εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ ότι έρχεται ένα Υπουργείο εθνικό για ένα τόσο μεγάλο θέμα να κάνει ζημιά στη χώρα. Κανείς δεν το λέει αυτό. Απλά εμείς μιλάμε για να έχουμε και ένα μέτρο στη ζωή. Δεν λέει κανείς ότι είναι κακό ή ότι είναι καταστροφικό. Το αντίθετο λέμε όλοι. Ότι φυσικά και μπορεί να βοηθήσει. Αυτό που διαπιστώνεται και δεν το λέμε εμείς όσοι βρισκόμαστε εδώ είναι επειδή. Αυτό είναι το κλίμα που εισπράττουμε ως δημοσιογράφοι, ως μέσον, ότι υπάρχει έλλειμμα ενημέρωσης. Αυτό λέμε. Δεν κατηγορεί κανείς, ούτε λέει ότι είναι κακό και δεν πρέπει να γίνει. Ο κύριος Τσελέντης, για μένα, είναι ένας αξιόλογος επιστήμονας. Αλίμονο, δε. Όλες σημασίες σε επιστημονικές προσεγγίσεις. Αλλά νομίζω, αφήστε, υπάρχουν όλοι οι ειδικοί, ξέρουν. Ούτε η κυβέρνηση είναι καμιά εχθρική κυβέρνηση. Και τώρα και πριν. Μην χρεώνουμε δηλαδή πράγματα. Μα δεν χρεώνουμε για ελημέρωση, σας λέω, κύριε Περιφερειάρχα. Εντάξει. Αυτό που λέω είναι πρακτικό. Τι πιο λογικό πρακτικό, και πιο όμορφο. Κύριε Παπαδημητρίου, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, όταν ήρθαν οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έκανε 4 μήνες διαβούλευση. 4 μήνες. Και γιατί είναι κακό να ξαναγίνει σε συνεργασία και με τις άλλες δύο να ενημερωθεί ο κόσμος. Αυτό ρωτάω. Με το επιμελητήριο. Αυτό ρωτάω και δεν παίρνω απάντηση. Γιατί να μην γίνει και με τις τρεις περιφέρειες αφού τις αφορά άμεσα, για να ενημερωθεί ο κόσμος πέρα από το τεχνικό κομμάτι, το οποίο το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Δεν μπορώ να κάνω σε αυτό το θέμα. Αυτό ας το κρίνει και η κυβέρνηση αυτό το θέμα. Δεν ξέρω. Αυτό ρώτησα. Okay. Δεν θέλω να κάνω τον ειδικό και δεν θέλω να μπω σε αυτή την ιστορία. Κύριε Γαλιατσάτε, θέλετε να προσθέσετε κάτι ακόμα πριν. Βεβαίως, έχω να πω 2-3 πραγματάκια. Εγώ δεν διαφωνώ επί της ουσίας με τον κύριο Κατσιφάρα. Απλώς, εδώ έχουμε κάποια θέματα, γιατί εδώ είμαστε μια καθαρά νησιωτική περιφέρεια. Έτσι, ως τουριστικός προορισμός, πρώτης θα προσφέρουμε καλές στο φυσικό τοπίο, καθαρή θάλασσα και ήλιο. Είναι οφθαλμοφανές κατά ακολουθία ότι δεν μπορεί να συνυπάρχουν πλωτές εξέδρες εξόρυξης πετρελαιοειδών ή έστω και αυτά τα πλοία που μας χρυσώνουν το χάπι. Τεράστια αγιοτρύπανα, θελάσσια αγωγή, πετρελαιοφόρα, δεξαμενόπλια, ελικόπτερα. Μαζί ταυτόχρονα με κρουαζερόπλια, με γιότ, με σέιλες, με τουριστικά ημερόπλια, καΐκια και σκάφη αναψυχής. Αν διαρωτηθούμε όλοι μας ποιο κίνητρο θα έχουν πλέον οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφτούν τα Ιόνια νησιά για διακοπές, για να κάνουν άραγε μπάνιο σε νερά αφίβολης καθαρότητας που ίσως μυρίζουν κάποια στιγμή πετρέλαιο, ή μήπως για να απολαμβάνουν από την παραλία που θα αλλιάζονται τη θέα μιας εξέδρας εξόρυξης κατά ανοιχτά του πελάγους. Κύριε Γαλιατσάτε, πάντως αυτό το έχουν απαντήσει οι επιστήμονες. Το είπε και ο κύριος Κατσιφάρας πριν, στις ημερίδες που έγιναν. Συγγνώμη, ακούστε, ο Ντεγκόλ είχε πει ότι να καταστρεφεί κάποιος είναι τρεις τρόποι. Ο ένας είναι τα γυναίκες, ο άλλος τα χαρτιά και άλλο ειδικοί. Με τις γυναίκες πας τα γλυκά, με τα χαρτιά πας τα γρήγορα και με τους ειδικούς τα σίγουρα. Δεν μπορώ να εμπιστευτώ όταν πραγματικά από την ΕΛΠΕ που είναι παίχτης τα ελληνικά πετρέλαια, το 35% που έχει το δημόσιο, ήδη το έχει πάρει το ΤΑΙΠΕΔ και αύριο μπορεί να το έχει η Φραπόρτ, η οποία δημασκέσκησε πριν εγκατασταθεί στα ρολιμενικά τέλη.
Γιατί πάντων και με χρηματοδότηση της Αλφα Μπανκ δεν μπορώ να εμπιστεύομαι τους επιστήμονες. Πρέπει να κοιτάξω σαν αυτοδιοικητικός, έχω υποχρέωση να υπερασπιστώ το συμφέρον του τόπου μου. Λοιπόν, πρέπει να εξαντήσουμε όλα τα περιθώρια. Λοιπόν, μήπως να κάνετε μια διαβούλευση όπως είχε κάνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Κάνουμε και κάνουμε, δεν είμαστε αδιαβαστοί. Να ενημερωθούν όλες τις παρατάξεις. Κάντε λάθος όλοι. Να κάνετε και ένα συμπέρασμα. Και αύριο στο Περιφερειακό Συμβούλιο θα τοποθετούν όλες οι παρατάξεις. Εντάξει, λοιπόν μην λέτε ότι απαφίεμαι στους ειδικούς. Για μένα δεν με πείθουνε ποτέ ειδικοί. Drei Professoren, Vaterland verloren, είχε πει ο Μπισμάρκ. Πάντως σε κάθε περίπτωση, για να κάνω και τον αντίλογο και στον πρίνο που είπε ο κύριος Κατσιφάρας. Καλά τώρα. Και στη Θάσο είναι μέχρι... ένα λεπτό, ακούστε με. Είναι μέχρι αξιοθέατο. Δεν λέω τώρα ότι σαφώς και θέλετε να σας καθησυχάσω. Ορίστε. Στη Θάσο. Είναι μέχρι και αξιοθέατο. Αυτό λέω, εσείς εκφράζετε τις ανησυχίες σας και είναι λογικό. Γι' αυτό επιμένουμε και λέμε να γίνει μια διαπεριφερειακή, δεν ξέρω πώς θέλετε να ονομάσετε το. Για να κλείσω, ναι. Για να κλείσω, γιατί έχω φύγει από σύσκεψη. Κυρίαρχο ζήτημα όχι μόνο για το Ιόνιο. Αποτελεί ύπαρξη και λειτουργία δημόσιου φορέα, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο εφαρμογής μιας εθνικής πολιτικής επ' ωφελία των πολιτών αυτού του τόπου. Η σημερινή εικόνα ενός φορέα όπως είναι η ΕΔΗ, που φυτοζωεί χωρίς την απαραίτητη στελέχωση επιστημονική διοικητική, δεν συνηγορεί ασφαλώς στη διατύπωση συμπερασμάτων για ευμενή υπέρ του δημοσίου συμφέροντος έκβαση της υπόθεσης πώς λέγεται εκμετάλλευση των υδρογόνων ανθράκων στην Ελλάδα. Έτσι. Τελεία και παύλα. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο, γιατί αύριο θα συζητηθούν στο Περιφερειακό Συμβούλιο και είναι αρκετά. Κύριε Γαλιατσάτ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Αύριο βεβαίως θα έχουμε περισσότερες εξελίξεις από την συνεδρίαση. Καλό σας βράδυ. Και εγώ ευχαριστώ. Πάντως, Νίκο, το θέμα είναι ότι έτσι όπως βλέπουμε τα πράγματα, αυτή τη στιγμή μπορεί να υπάρχουν οι χάρτες με τα οικόπεδα που θα τα δούμε όλα μαζί στη συνέχεια, όχι μόνο αυτά που δείξαμε που έχουν να κάνουν με το που βρίσκονται τα συγκεκριμένα για το 2018. Δεν ξέρει ο κόσμος πού ακριβώς, δεν γνωρίζουν οι πολίτες πού θα γίνουν αυτές οι γεωτρήσεις. Αυτή η συζήτηση για κάποιο λόγο φαίνεται να μην είναι εύκολα προσεγγίσιμη, εύκολα κατανοητή. Και βλέπουμε αυτές τις συζητήσεις που γίνονται από την επιστημονική κοινότητα με αποτέλεσμα να φουντώνει ανησυχία. Αναγκάζομαι πάλι να κάνω μία μικρή παρέμβαση. Πότε ξεκίνησε η υπόθεση των υδρογόνων ανθράκων, 2012. Πότε τέθηκαν, η ίδια μελέτη τέθηκε στα δύο περιφερειακά συμβούλια, το 12. Πότε δημοπρατηθήκανε, το 14. Πότε έχουμε στα οικόπεδα εταιρείες που έχουν αναλάβει, από το 16. Δηλαδή 5 χρόνια δεν το ξέρουμε το θέμα. Εμείς μάλλον έχουμε πάρει την έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο από το 2012. Λοιπόν. Και ερχόμαστε μετά από 5 χρόνια και ξανά πάλι από την αρχή. Εμείς δεν υπολογίσαμε την ιχθυοκαλλιέργεια στην Αιτωλοκανανία. Δεν είναι ζωτική σημασία. Δεν έχουμε τουρισμό. Όλη η Ελλάδα δεν είναι μια τουριστική περιοχή. Ασφαλώς. Δεν έχουμε την αρχαία Ολυμπία, δεν έχουμε. Όλα αυτά συνεκτιμάς. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, αν μου επιτρέπετε. Αν μου επιτρέπετε, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος. Δεν επηρεάσω κανέναν. Δεν θέλω, πραγματικά δεν θέλω. Αν μου επιτρέπετε, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Αλέξανδρος Καχρημάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, όπου πρόσφατα η Περιφέρεια έχει δώσει το ναι, έχει γνωμοδοτήσει θετικά. Βεβαίως. Για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Να δούμε λοιπόν εκεί υπήρχαν αυτοί οι προβληματισμοί. Κύριε Περιφερειάρχα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Στην Ελλάδα το τίποτα, νομίζω ότι δεν έχουμε δικαίωμα να παίζουμε. Τίποτε άλλο δεν έχω να πω. Είμαστε υπεύθυνοι και δεν πρέπει να είμαστε πάντα αριστεί, αλλά να είμαστε χρήσιμοι για την πατρίδα. Τα άλλα όλα τα έχει πληρώσει η πατρίδα και δεν έχουμε δικαιώματα άλλα να παίζουμε με τέτοια θέματα. Εμείς είμαστε θετικοί σε ό,τι αναπτυξιακό γίνεται και στην εποχή τη σημερινή δεν υπάρχουν προβλήματα σε κανέναν τομέα με την τεχνολογία που υπάρχει σήμερα. Αυτό όλα τα άλλα είναι κουβέντες, όπως γινόταν με τα χιτά, όπως γινόταν με τις ανακυκλώσεις των σκοπιδιών και όλα. Εμείς εδώ θεωρούμε
ότι η Ελλάδα πρέπει επιτέλους αυτό που λένε κάποια ανάπτυξη στα λόγια να γίνει ανάπτυξη στην πράξη. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Κύριε Περιφερειάρχα, στην αρχή, πριν ληφθεί η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, αυτό το θέμα, το αν θα επηρεαζόταν η σεισμικότητα της περιοχής, το πώς μπορεί να λειτουργήσει σε σχέση με τον τουρισμό. Εμείς έχουμε μάθει οι υπηρώτες να είμαστε λίγο πιο πρακτικοί. Δεν έγινε καμία συζήτηση περαιτέρω. Στείλαμε σε όλους τους παράγοντες να μας πούν τη γνώμη και πάρθηκε η απόφαση και τελεία και παύλα. Αν καθόμαστε σε τέτοια θέματα και να τα τσιγαρίζουμε και να τα ξανασυζητάμε. Αυτά τα πράγματα θέλουν αποφασιστικότητα και επιτέλους θέλουν αποτελεσματικότητα, ζητάει η πατρίδα. Τα άλλα τελειώσαμε. Εντάξει. Χωρίς να υπάρχει ενημέρωση. Εσείς κάνατε ημερίδες ενημέρωσης. Αυτό ρωτάμε. Όχι, στείλαμε σε όλους να πούνε τη γνώμη τους. Τι θα κάτσουμε σε κάθε τέτοιο θέμα, θα ανοίξουμε, έλα να δούμε τι θα κάνουμε, κύριε Μαλάμο. Τέλειωσαν αυτά, παιδιά. Αυτά είναι άλλων εποχών, στις οποίες τις πληρώσαμε. Έληξε. Καλά, την αφορά για την κύριε Μαλάμο όμως. Δεν κατά την κύριε Μαλάμο είπα, δεν είπα το κύριο Μαλάμο. Τι να αφορά το καθένα. Πώς δεν τον αφορά όταν είναι στην αυλή του. Δεν τον αφορά. Είδατε στη Θάσο που υπάρχουν τα πετρέλαια, δημιουργήθηκε ποτέ κανένα πρόβλημα σε αυτούς που έχει τόσο... Δεν λέμε ντε και καλά, ακούστε με κύριε Καχρημάνη, δεν λέμε ότι ντε και καλά θα δημιουργηθεί πρόβλημα ή ότι είμαστε εναντίον. Είχε ο καθένα την άποψη του, αποφάσισε δημοκρατικά το Συμβούλιο, τελεία και παύλα. Αυτό, ωραία. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο αποφάσισε. Κύριε Περιφερειάρχα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ, αλλά η πολλή συζήτηση σε αυτά βλάζει τον τόπο πρώτα. Εμείς οφείλουμε παρόλα αυτά να ενημερώσουμε από την πλευρά μας. Συζητάει το δικιά σας δουλειά, είναι και δικιά μας είναι να αποφασίσουμε. Ωραία. Καλό σας βράδυ. Κύριε Κατσιφάρα, θέλετε να ολοκληρώσετε, να κλείσουμε με εσάς. Νομίζω ότι έχουμε μια σαφή εικόνα. Είναι μεγάλο εθνικό θέμα οι υδρογονάνθρακες. Και θέλω να το κρατήσουμε σε αυτό το επίπεδο. Έχει εθνικές διαστάσεις. Έχει μεγάλες αναπτυξιακές ευκαιρίες και θέλει και προσοχή, πολύ προσοχή στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Εδώ είναι και το κλειδί, κύριε Κατσιφάρα, γιατί αν ομιγέννητο γίνει κάτι στα ανοιχτά της Κεφαλονιάς... Μισό λεπτά, κύριε Γιαπρακά, εσείς μου βάζετε μόνο αυτό μπροστά. Μπορεί να έρθει δεν κάτι μου βάζετε καθόλου την άλλη ερώτηση. Η πατρίδα πρέπει να αυξήσει το πλούτο της. Αυτό οι υδρογονάνθρακες είναι οικονομία, ναι ή όχι? Ναι. Έχουμε επιστήμονες, τεχνικούς, έχουμε. Δεν είμαστε μια χώρα τριτοκοσμική. Αρκεί να γίνουν όλα όπως πρέπει. Ακριβώς. Αυτό είναι το κλειδί. Αυτό είναι το κλειδί. Και εγώ νομίζω καταλήγουμε, το κλειδί είναι αυτό. Βεβαίως κάθε άποψη, κάθε επιστήμονα έχει τη βαρύτητά της. Ιδιαίτερα των καθηγητών. Του κυρίου Τσελέντη που ήταν εδώ στο Πανεπιστήμιο για χρόνια. Έχουν την αξία τους. Αλλά δεν έχουμε δικαίωμα να γυρίζουμε γύρω από την ουρά μας. Δεν έχουμε αυτό το δικαίωμα. Εμείς μέσα σε 4 μήνες ολοκληρώσαμε τη διαβούλευση με ευρύτατη ανοιχτή διαδικασία. Είχε το δικαίωμα και τη δυνατότητα ο κάθε ένας να είναι εκεί και να πει τις απόψεις του. Ο κάθε ένας. Ψηφίσαμε από το 2012. Δεν γυρίζουμε πίσω τώρα. Βεβαίως πάλι ακούμε. Δεν έχουμε κλειστά τα αυτιά. Πάλι ακούμε. Μάλιστα. Κύριε Περιφερειάρχα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας να προσεγγίσουμε ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως είναι οι έρευνες για τους υδρογονάνθρακες. Καλό σας βράδυ. Να ευχαριστήσω πολύ και τους συναδέλφους. Αύριο λοιπόν οι εξελίξεις και από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ενίων Ίσων. Προς το παρόν να αλλάξουμε θέμα. Η έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πατρών αποσόβησε τον κίνδυνο από πυρκαγιά που ξέσπασε στη Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι αίθουσες του κτηρίου γέμισαν από καπνούς που προέρχονταν από τους υπόγειους χώρους του κτηρίου. Είναι η στιγμή που πυκνοί καπνοί έχουν τυλίξει το κτίριο της Φαρμακευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Ήταν περίπου 4 το απόγευμα της Παρασκευής όταν ο συναγερμός στο κτίριο ήχησε καθώς φωτιά είχε εκδηλωθεί στους υπόγειους χώρους σχολής. Την ώρα μάλιστα που στα εργαστήρια και τα αμφιθέατρα βρίσκονταν φοιτητές και καθηγητές του τμήματος. Αμέσως δόθηκε εντολή εκένωσης του κτιρίου και κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία προκειμένου να επιληφθεί το συμβάντος.
Ειδοποιηθήκαμε για πυρκαγιά σε υπόγειο χώρο στο τμήμα φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Έγινε επέμβαση με 4 οχήματα της υπηρεσίας μας και τους άνδρες. Υπήρχε πυρκαγιά στο υπόγειο σε κάποιο σημείο με μετασχηματιστές και κάποιες μπαταρίες. Συνολικά στο σημείο έφτασαν 5 οχήματα με 12 άνδρες, οι οποίοι με ειδικές μάσκες μπήκαν στους χώρους φαρμακευτικής σχολής για να προχωρήσουν στον εντοπισμό της εστίας και την κατάσβεσή της. Στην αρχή είχε και φλόγες, υπήρχε ανφλόγες, τώρα υπάρχει μόνο καπνός, όπως είναι επόμενο από το υλικό που κυγόταν. Αυτή τη στιγμή είναι σε καλή κατάσταση, αλλά ακόμα συνεχίζεται το έργο από τις άνδρες των οχημάτων. Ήρθατε την άλλη πόρτα εκεί που χτυπαγά. Οι άνδρες της πυροσβεστικής κατάφεραν να ελέγξουν την κατάσταση γρήγορα πριν η φωτιά επεκταθεί και τεθούν σε κίνδυνο τα εργαστήρια όπου βρίσκονται διάφορες χημικές ουσίες. Τα αίτια τα οποία προκάλεσαν το περιστατικό διερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Πατρών. Δείτε σε λίγο. Στο κόκκινο οι προετοιμασίες από τους επιχειρηματίες σε όλες τις τουριστικές περιοχές της Ζακύνθου. Αγανακτισμένοι με το πρόβλημα των σκουπιδιών, προσπαθούν μόνοι τους να αλλάξουν την εικόνα στο νησί. Δεκάδες πολυτελή γιότ έχουν καταπλέψει στο ναύπλιο για την τέταρτη έκθεση σκαφών αναψυχής Mediterranean Yacht Show. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Ιόνια. Να συνεχίσουμε και με άλλες ειδήσεις από την περιφέρεια. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και ειδικότερα των συνοδών καθηγητών του οδηγού του τουριστικού λεωφορείου, αλλά ακόμα περισσότερο του διοικητή του πρώτου πυροσβεστικού σταθμού Πάτρας Παναγιώτη Δημόπουλου, αποφεύθηκαν τα χειρότερα. Όταν ένα πούλμαν γεμάτο μαθητές λυκείου τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ βρισκόταν εν κινήσει στην περιμετρική οδό της Πάτρας. Κέρια σημασία ήταν η επέμβαση του διοικητή του πρώτου πυροσβεστικού σταθμού Πάτρας, Παναγιώτη Δημόπουλου, στο περιστατικό με το φλεγόμενο διόροφο λεωφορείο, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες το απόγευμα της Πέμπτης στην ευρεία παράκαμψη της Πάτρας και ενώ μετέφερε 67 μαθητές και 4 καθηγητές του τρίτου λυκείου Γλυφάδας. Περί 6.30 κληθήκαμε για το συμβάν ότι λεωφορείο βρισκόταν σε φλόγες. Έγινε άμεση επέμβαση με 7 οχήματα της υπηρεσίας μας και 18 άνδρες. Απεκλωβήσανε άμεσα τα παιδιά και βγήκαν όλοι έξω σόοι. Ήταν κάποιοι μαθητές από λύκειο. Κύριο μέλημά μου ήταν να δώσω στα παιδιά οδηγίες να κατέβουν με ασφάλεια να μην πανικοβληθούν γενικότερα. Αυτό βέβαια βοήθησε πάρα πολύ, βοήθησαν και εκπαιδευτικοί σε αυτό το κομμάτι. Ο διοικητής του πρώτου πυροσβεστικού σταθμού Πάτρας κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας της περιμετρικής όταν είδε το φλεγόμενο λεωφορείο. Αμέσως ακινητοποίησε το όχημά του και έτρεξε στο λεωφορείο το οποίο μόλις είχε ακινητοποιήσει ο οδηγός για να ελέγξει τι συνέβαινε. Από την πόρτα του οδηγού κατέβηκαν με ασφάλεια. Όταν κατέβηκε το τελευταίο, ζήτησα από τους επικεφαλείς εκπαιδευτικούς να μετρήσουν τα παιδιά, αφού πήγαν πρώτα σε ασφαλή χώρο. Μπήκα μέσα στο χώρο του λεωφορείου, έλεγξα ο ίδιος αν υπάρχει κάποιο άτομο εγκλωβισμένο στο χώρο αυτό. Ο διοικητής του πρώτου πυροσβεστικού σταθμού της Πάτρας και ενώ ήταν εκτός υπηρεσίας, δεν σκέφτηκε ούτε λεπτό το πώς θα αντιδράσει. Πήδηξε πάνω από τη διαχωριστική νησίδα της περιμετρικής και ενώ υπήρχε έντονη κυκλοφορία στο σημείο και πλησίασε το λεωφορείο. Μάλιστα, θέλησε να διαβεβαιωθεί πως δεν έχει μείνει κανείς μέσα στο όχημα. Η ροϊκή μάχη φέρεται να έδωσε και ο οδηγός του οχήματος, ο οποίος κατέληξε στο νοσοκομείο αφού υπέστη σοκ από την πίεση των στιγμών που έζησε. Στην πορεία, αφού κατέβηκα από το λεωφορείο, μαζί με τον οδηγό, χρησιμοποιήσαμε τους δύο πυροσβεστήρες. Πετύχαμε με αυτό το κομμάτι να επιβραδύνουμε την εξάπλωση της πυρκαγιάς, την οποία τελείωσαν τα πυροσβεστικά αυτοκίνητα. Στο σημείο του συμβάντος έσπευσε από την πρώτη στιγμή και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Απόστολος Κατσιφάρας. Έτρεξα όσο γινόταν πιο γρήγορα στο περιστατικό να βρεθώ δίπλα στα παιδιά και στους καθηγητές, να δω αν χρειάζονται κάποια βοήθεια. Οι μαθητές από την Γλυφάδα επέστρεφαν στην Πάτρα από την αρχαία Ολυμπία. Όλοι βγήκαν σόοι από το λεωφορείο χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Αυτό που ερευνάται είναι αν η φωτιά που εκδηλώθηκε στο πίσω μέρος προήλθε από τη μηχανή και επεκτάθηκε στο εσωτερικό του λεωφορείου ή συνέβη κάτι άλλο.
άσκηση αντιμετώπισης συμβάντος τεχνολογικού ατυχήματος με την κωδική ονομασία ΗΝΕΑΣ 2017 πραγματοποιήθηκε το πρωί στους χώρους εργοστασίου ποτοπίας και εμφιάλωσης νερών και αναψυκτικών στη Ροδοδάφνη Αιγίου, με συμμετέχοντες άντρες και γυναίκες της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αιγίου και Ακράτας. Σύμφωνα με το σενάριο της άσκησης, ξέσπασε φωτιά σε εργοστάσιο ποτοπίας και ένα άτομο είχε εγκλωβιστεί στο εργοστάσιο, με την επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας να κρίνεται άμεση γιατί η ζωή του κινδυνεύει. Πράγματι, λίγα λεπτά μετά την κλίση, τρία οχήματα καταφτάνουν στο εργοστάσιο και αφού τραυματίας μεταφέρεται σε ασφαλή χώρο, οι πυροσβέστες ρίχνονται στη μάχη με τις φλόγες. Για να αλλάξουμε θέμα, η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία συμμετέχει στην εργατική πρωτομαγιά με 24 ώρη απεργία. Όλα τα πλοία θα παραμείνουν δεμένα, ενώ τα δρομολόγια αναμένεται να ξεκινήσουν εκ νέου από την ερχόμενη Τρίτη. Δεμένα θα μείνουν τα πλοία στα λιμάνια τη Δευτέρα 1η Μαΐου λόγω της συμμετοχής της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας στην εργατική πρωτομαγιά. Εμείς οπωσδήποτε τιμούμε την πρωτομαγιά, διότι η ιστορία της πρωτομαγιάς δεν διαγράφεται μόνο κονδυλιά. Σαφώς όλοι οι εργαζόμενοι συμμετέχουμε. Αυτή είναι καθαρή και 24 ώρη. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε συνεχόμενες κυλιόμενες. Η 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχουν κηρύξει τα πληρώματα σε όλες τις κατηγορίες πλοίων ξεκινούν στις 12:01 μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας και ολοκληρώνεται στις 12 το βράδυ της ίδιας ημέρας. Δεμένα στους κάβους θα παραμείνουν τα πλοία από τα μεσάνυχτα της Κυριακής και ως τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, την ημέρα της Πρωτομαγιάς δηλαδή, αποτέλεσμα της 24ωρης απεργίας που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, η οποία διεκδικεί την ικανοποίηση μιας σειράς αιτημάτων. Είναι αυτές οι περικοπές των συντάξεων των συντάξεων μας έχουν φτάσει στο 57%. Η ελλειπής συνθέση των καραβιών και το σπουδαιότερο απ' όλα η μη υπογραφή συλλογικών συμβάσεων. Στην ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία τονίζει ότι το διεκδικητικό πλαίσιο της πρωτομαγιάτικης απεργίας περιλαμβάνει εκτός των άλλων την επαναφορά των εργασιακών και κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων των ναυτεργατών στο πρώτον τριών μνημονίων καθεστώς, την άμεση αντιμετώπιση της όξυνσης της ανεργίας στους Έλληνες ναυτεργάτες και καταπολέμηση της λεγόμενης μαύρης ανασφάλιστης εργασίας. Ενώ έντονα προβληματίζει και το γεγονός των συνθέσεων των πληρωμάτων των πλοίων της ακτοπλοείας και των πλοίων Ελλάδας-Ιταλίας. Το Εργατό Υπαλληλικό Κέντρο της Πάτρας καλεί όλο τον κόσμο σε συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρία στην Πρωτομαγιά. Με κεκτημένα χρόνο να έχουν καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος, οι συνδικαλιστές ζητούν οι πολίτες να συμμετάσχουν μαζικά, κάνοντας χρήση των τελευταίων εργαλείων που τους έχουν απομείνει της μαζικής διαμαρτυρίας και της απεργίας. Το Εργατό Υπαλληλικό Κέντρο Πάτρας απευθύνει προσκλητήριο ενότητας, τιμής και αγώνα προς όλους τους εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους, επιστήμονες, αγρότες, ανέργους, συνταξιούχους, προς τις νέες και τους νέους. Να δώσουμε ένα δυναμικό αγωνιστικό παρόν στην απεργία, φυσικά όχι στην αργία, της εργατικής πρωτομαγιάς. Για να αποδώσουμε φόρο τιμής στους πρωτοπόρους αγωνιστές της εργατικής τάξης. Το Εργατό Υπαλληλικό Κέντρο Πάτρας καλεί όλους να δώσουν ένα αγωνιστικό και δυναμικό παρόν τη Δευτέρα 1η Μαΐου και στις 10.30 το πρωί μπροστά στο Εργατό Υπαλληλικό Κέντρο Πάτρας για να τιμήσουν την εργατική πρωτομαγιά. Έχουμε λοιπόν υποχρέωση να επαναφέρουμε τα κεκτημένα όπου με αίμα κατέκτησαν εδώ και 100 χρόνια οι πρόγονοί μας, να ανατρέψουμε τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και τις τροϊκανές πολιτικές. Έχουμε υποχρέωση να επαναφέρουμε τα κεκτημένα που ισοπαίδωσαν και προσπαθούν να αποτελειώσουν οι νεοφιλελεύθερες και τροϊκανές πολιτικές, έχοντας ως στόχο την κατάργηση των συνδικάτων, αναφέρει εκτός των άλλων στην ανακοίνωσή του το Εργατικό Κέντρο Πάτρας. Μαζικά, μαχητικά, να δυναμώσουμε τους αγώνες μας ενάντια στα μέτρα που προετοιμάζονται σε λίγες μέρες να φέρουν και απευθύνουμε γενική έκκληση προς όλες και όλους. Εκτός των άλλων, στην προκήρυξη του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου ξεκαθαρίζεται πως η πρωτομαγιά δεν είναι αργία, είναι απεργία. Με αντιπολεμικό χαρακτήρα και με σύνθημα «Όχι άλλη προσφυγιά», το Εργατικό Κέντρο της Ζακύνθου καλεί τους κατοίκους να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις της πρωτομαγιάς. Με συγκέντρωση και συναυλία, αλλά και με άλλες δράσεις, γιορτάζει το Εργατικό Κέντρο Ζακύνθου την Πρωτομαγιά και καλεί όλους τους Ζακυνθινούς να συμμετέχουν μαζικά. Διοργανώνουμε μπροστά στην Πρωτομαγιά μία σειρά εκδηλώσεων με σύνθημα «Εργατική Πρωτομαγιά 2017», με τους εργαζόμενους όλων των χωρών για ένα κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, χωρίς πολέμους, χωρίς προσφυγιά.
Το τριήμερο εκδηλώσεων περιλαμβάνει προβολή αντιπολεμικής ταινίας το μεσημέρι του Σαββάτου 29 Απριλίου με ελεύθερη είσοδο και ποδηλατοδρομία το πρωί της Κυριακής 30 Απριλίου με αφετηρία την πλατεία Σολομού. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται τη Δευτέρα της Πρωτομαγιάς με συναυλία μπροστά από τα παλιά γραφεία του Εργατικού Κέντρου Ζακύνθου στις 10 το πρωί. Η απεργιακή συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς, την οποία δίνουμε ένα χαρακτήρα ενάντια στον πόλεμο, διότι και η εξελίξη στην ευρύτερη περιοχή είναι δυσίωνες και αναφέρομαι και στην περιοχή της Συρίας και στην περιοχή της Ουκρανίας αλλά και τα γεγονότα της Κορέας. Στη συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς θα συμμετέχουν σύλλογοι, ενώσεις και σωματεία από όλο το νησί, από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Η Πάτρα γιορτάζει την Πρωτομαγιά και υποδέχεται την Άνοιξη με σύνθημα «Τραγουδάμε, χορεύουμε, αγωνιζόμαστε». Λαϊκά τραγούδια, παραδοσιακοί χοροί και παραστάσεις θεάτρου σκιών θα δώσουν μια ξεχωριστή νότα στον τρόπο με τον οποίο η Πάτρα θα υποδεχτεί το Μάη. Υψηλά Αλώνια, Ομόνια και Ιστορικό Κέντρο θα αποτελέσουν και φέτος το επίκεντρο των εκδηλώσεων που διοργανώνει την Κυριακή 30 Απριλίου στις 7 το απόγευμα και μέχρι τα μεσάνυχτα ο πολιτιστικός οργανισμός του Δήμου Πατραίων. Με σύνθημα «Χορεύουμε, τραγουδάμε και αγωνιζόμαστε», υποδεχόμαστε την Πρωτομαγιά και καλούμε τον κόσμο να συμμετέχει στις δραστηριότητες τις οποίες κάνει ο οργανισμός μας και συνολικά ο Δήμος. Θα εξελιχθεί σε δύο βασικούς άξονες, στα Υψηλά Αλώνια και στην πλατεία Ομονίας. Πρόκειται για μια διοργάνωση που έχει γίνει πλέον θεσμός, στην οποία συμμετέχουν 25 χορευτικά συγκροτήματα από την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή, ενώ την παρακολουθούν χιλιάδες πατρινοί. Θα γίνουν εκδηλώσεις στα δύο μεγάλα πατάρια, θα γίνουν χορευτικά συγκροτήματα που θα έρθουν από κάποιους δρόμους της πόλης, από πάνω και από κάτω. Και θα ενωθούν εδώ στην πλατεία. Και θα ενωθούν. Θα ξεκινήσουν τα χορευτικά μας, 24 χορευτικά συγκροτήματα, ξεκινώντας από την πλατεία Όλγας, θα διασχίσουν όλη την Πάτρα και θα καταλήξουν στα Υψηλά Αλώνια, όπου και θα χορέψουν. Θα ακολουθήσει η ομιλία του Δημάρχου Πατραίων Κώστα Πελετίδη και μετά συναυλία μεγάλη με τον Λάκη Χαλκιά, αφιερωμένη στο εργατικό τραγούδι. Μέσα από την εκδήλωση θα δοθεί και φέτος η δυνατότητα σε όλα τα χορευτικά συγκροτήματα να πάρουν μέρος σε μια γιορτή του λαϊκού χορού με χορευτικά δρόμενα στο δρόμο και ολιγόλεπτες παρουσιάσεις της δουλειάς τους κατά τη διάρκεια της διαδρομής, φορώντας ταυτόχρονα παραδοσιακές φορεσιές. Όλη πλατεία, λουλούδια κλπ. Ό,τι γίνεται κάθε χρόνο, απλώς φέτος είναι πιο αυξημένα και περισσότερα συγκροτήματα. Στα Υψηλά Αλώνια θα είναι στημένες δύο εξέδρες, όπου τα χορευτικά συγκροτήματα θα μπορούν να παρουσιάσουν ένα δεκάλεπτο χορευτικό πρόγραμμα επιλογής τους από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το πρωί στο λιμάνι της Καλαμάτας από τους ψαράδες της περιοχής αλλά και τους περαστικούς. Ο λόγος ήταν η θαλάσσια ρύπανση που δημιουργήθηκε από ασυνείδητο πολίτη και ευτυχώς αντιμετωπίστηκε άμεσα από τη λιμενική αρχή της περιοχής. Ρύπανση μικρής έκτασης σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο λιμάνι της Καλαμάτας στην κεντρική προκυμαία. Περί ώρα 10.30 ενημερωθήκαμε από τον κυβερνήτη του Αλμπατρός για ρύπανση από λάδια στην περιοχή του Λιμένα. Αμέσως κινητοποιήθηκε η υπηρεσία μας και όντως διαπίστωσε την ύπαρξη ελαιολάδων. Αρχικά αυτή ήταν η εκτίμηση, όμως αργότερα διαπιστώθηκε ότι είναι λάδια μηχανής, τα οποία προέρχονται από τον υπόνομο της Ναβαρίνου. Η θάλασσα σε ένα τμήμα περίπου 50 μέτρων γέμισε λάδια και οι πρώτες ενδείξεις είναι πως πρόκειται για λάδια από μηχανή που έριξε ασυνείδητος πολίτης στο φρεάτιο του υπονόμου Ομβρίων στη γωνία Ναβαρίνου και Μεζόνος. Προφανώς κάποιος ασυνείδητος έκανε αντικατάσταση λαδιών στο σκάφος του, τα άφησε στα σκουπίδια και προφανώς κάποιος περαστικός θέλοντας να πάρει τον πιτόνι άδειασε τα λάδια μέσα στον υπονόμο με αποτέλεσμα να καταλήξουν στη θάλασσα. Το Λιμεναρχείο Καλαμάτας και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο έριξαν ειδικά πανιά για να μαζέψουν τα λάδια και άπλωσαν λουκάνικο για να μην επεκταθεί η ρύπανση. Η υπηρεσία μας αμέσως κινητοποιήθηκε, ήδη είναι το σκάφος εκεί και το ειδικό γραφείο καταπολέμησης ρύπανσης θάλασσας με ειδικά απορρυπαντικά υλικά. Σε λίγο χρόνο θα έχει τελειώσει, θα είναι καθαρή η περιοχή. Παράλληλα, έχουν ληφθεί δείγματα από όλα τα σκάφη που ελιμενίζονται στην περιοχή, ώστε να ταυτοποιηθούν από το χημείο του κράτους και να αποδειχθεί ποιος είναι ένοχος. Στην προσπάθεια απορρύπανση συμμετείχαν και άτομα από τα σκάφη που είναι δεμένα στο λιμάνι, αλλά και ερασιτέχνες ψαράδες. Αύριο ξεκινά στο Ναύπλιο το 4ο Mediterranean Yacht Show, η παγκόσμια έκθεση επαγγελματικών σκαφών αναψυχής. Οι συμμετοχές φέτος ξεπερνούν κάθε προσδοκία, γεγονός θετικό για την περιοχή και την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού.
Το λιμάνι του Ναυπλίου αρχίζει σιγά σιγά και γεμίζει πανέμορφα σκάφη που συμμετέχουν στην παγκόσμια έκθεση για επαγγελματικά σκάφη αναψυχής Mediterranean Yacht Show 2017 που θα πραγματοποιηθεί από το Σάββατο 29 Απριλίου έως και τη Δευτέρα 2 Μαΐου στην Αργολική Πρωτεύουσα. Το Ναύπλιο θα έχει τύχη να φιλοξενεί όλα αυτά τα υπέροχα σκάφη από τη μία αλλά και χιλιάδες κόσμο από την άλλη που θα μπορούν και να περιληφθούν την πόλη. Θα υπάρχουν και πολλές άλλες εκδηλώσεις εντός της πόλης. Θεωρώ ότι είναι μια άκρως επιτυχημένη εκδήλωση που μας δίνει την κατεύθυνση που εμείς θέλουμε. Η φετινή έκθεση αναμένεται να φιλοξενήσει έναν πολυπληθή στόλο επαγγελματικών σκαφών αναψυχής, μεγαλύτερο από κάθε άλλη ανάλογη διοργάνωση, ενώ σημαντικοί εκπρόσωποι και παράγοντες του γιότιν παγκοσμίως αναμένεται να την επισκεφθούν για να επιθεωρήσουν και να θαυμάσουν τα πολυτελή σκάφη αναψυχής που θα φιλοξενούνται στο πανέμορφο λιμάνι του Ναυπλίου. Φέτος νομίζω ότι είναι μεγαλύτερη διοργάνωση, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι είναι μεγαλύτερη διοργάνωση από τα προηγούμενα χρόνια και από τα νούμερα των συμμετοχών, αλλά φυσικά και από τα νούμερα που μας έχουν δώσει οι διοργανωτές, των brokers και των επαγγελματιών οι οποίοι θα αναπτυχθούν όπως βλέπετε στο νότιο κομμάτι που θα προσφέρουν υπηρεσίες σχετικά με το ναυτικό, ναυτιλιακό κομμάτι. Η έκθεση των υπερπολυτελών σκαφών θα διαρκέσει έως και τις 2 Μαΐου με πολλά παράλληλα event να διοργανώνονται σε ολόκληρη την πόλη. Ξεκίνησε πριν από σχεδόν 20 χρόνια και ολοκληρώνεται αυτές τις ημέρες. Δεν πρόκειται για κάποιο μεγαλειώδες έργο, αλλά για μια απλή ασφαλτόστρωση. Τόσος χρόνος όμως χρειάστηκε στη Ζάκυνθο για να ολοκληρωθεί ένα τόσο απλό έργο και να βελτιωθεί σημαντικά οι συνθήκες οδήγησης κατοίκων και επισκεπτών. Αργά παρά ποτέ. Μπορεί να πέρασαν σχεδόν 2 δεκαετίες από τότε που ένας από τους κεντρικότερους επαρχιακούς δρόμους της Ζακύνθου προετοιμάστηκε για ασφαλτόστρωση, ωστόσο μόλις πριν λίγες ημέρες αποφασίστηκε η ολοκλήρωσή της. Τα πιο καταπονημένα και τα ολισθηρότερα τμήματα ήδη ασφαλτοστρώθηκαν, ενώ αναμένεται άμεσα η διαγράμμιση σε όλο το μήκος του δρόμου. Ανταποκρίθηκε η περιφέρεια σε αυτό το κομμάτι και έχουν μπει κάποια στη θέα, υπολείπονται κάποια υπόλοιπα, αλλά σε πολύ σημαντικά σημεία έχει γίνει αυτό και σε νέα σημεία στον δρόμο του Βασιλικού. Γίνεται αυτό που βλέπετε, η ασφαλτόστρωση. Η επαρχιακή οδός Ζακύνθου Βασιλικού, μήκος περίπου 20 χιλιόμετρων, παρέμενε για χρόνια ένας από τους πιο επικίνδυνους δρόμους του νησιού, λόγω της παλαιότητας του οδοστρώματος, της έλλειψης φωτισμού και διαγράμμισης και τα χαμηλά στη θέα στις επικίνδυνες στροφές. Θεωρώ ότι φέτος θα είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Θα γίνουν και οι γραμμώσεις οι λευκές κάτω, οι διαχωριστικές για να οδηγούν τον οδηγό. Είναι μια πολύ καλή κίνηση. Το πρόβλημα του Βασιλικού, ωστόσο, όπως άλλωστε και ολόκληρης της Ζακύνθου, παραμένουν τα απορρίμματα. Οι πρώτοι ξένοι τουρίστες βρίσκονται ήδη στο νησί και τα περιθώρια στενεύουν σημαντικά. Ο κίνδυνος για τη βαριά βιομηχανία του νησιού είναι άμεσος. Άμεσα, χθες, θα έλεγα, δεν λυθεί αυτό το πρόβλημα. Δυστυχώς, η μεγάλη βιομηχανία, η οποία κρατάει τη Ζάκυνθο, θα πάθει πάρα πολύ ζημιά, μεγάλη ζημιά. Και μην φανταστεί κάποιος ότι πραγματικά χρόνος είναι θα περάσει και ότι πάθουμε. Εάν πάθουμε κάτι πολύ σοβαρό φέτος, θα μας ακολουθήσει τουλάχιστον για πενταετία και θα είναι δύσκολο μετά να επαναφέρουμε τον τουρισμό πίσω. Τα πρώτα βήματα της επίλυσης έχουν ξεκινήσει, αλλά η πλήρης αποκατάσταση ολόκληρου του νησιού θα χρειαστεί αρκετές ημέρες ακόμη. Όσο για τις αντιδράσεις, οι επιχειρηματίες απευθύνουν μήνυμα προς όλους. Ας σταματήσουν οι κόντρες, αν θέλετε, οι κακές πολιτικές, αν υπάρξουν. Έτσι, πρέπει όλα αυτά να σταματήσουν. Είναι τραγική η κατάσταση, καταστρέφεται η Ζάκυνθο. Λυπάμαι, αν κάποιοι δεν το βλέπουν. Ο Βασιλικός είναι από τις ομορφότερες περιοχές της Ζακύνθου που συγκεντρώνει υψηλού οικονομικού επίπεδου τουρισμό. Τα παράπονα προς τους επιχειρηματίες είναι ασταμάτητα και οι ίδιοι βρίσκονται εκτεθειμένοι απέναντι στη γενική δυσαρέσκεια. Το ερώτημα όμως είναι τι θα συμβεί εάν αυτή η δυσαρέσκεια μετατραπεί σε γενική στροφή απομάκρυνσης από το νησί με ολέθρια αποτελέσματα. Και να περάσουμε στις αθλητικές ειδήσεις της ημέρας. Το ρεπορτάζ είναι του Διονύση Μπινιώρη. Ένα σπουδαίο ντέρμπι επιφυλάσσει 28η αγωνιστική της Football League με τον Πανεγιάλιο να υποδέχεται στην έδρα του τη Σπάρτη. Οι δύο ομάδες καίγονται για βαθμούς για ξεχωριστούς λόγους η καθεμία. Οι γηπεδούχοι μελανόλευκοι αναζητούν την νίκη μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα με το τρίποντο άνευ αγώνα με τον Πανθρακικό να δίνει σπουδαία βαθμολογική ανάσα. Στο στρατόπεδο της Σπάρτης ο στόχος είναι η έκτη θέση με την